Ναι, είναι γεγονός ότι η καταδίκη της σεξουαλικής κακοποίησης της Σοφίας Μπεκατόρου και κάθε Σοφίας, άλλων αθλητριών, άλλων γυναικών σε εργασιακούς χώρους που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, νομίζω ότι είναι αυτονόητη, χωρίς ναι μεν αλλά. Αυτό βέβαια είναι ένα το κρατούμενο. Το βασικό ερώτημα όμως είναι σε ποιο πλαίσιο αναπτύσσονται αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι σε αθλήτριες, σε άλλες γυναίκες που αποτελούν κραυγαλαίες μορφές της βίας σε βάρος τους. Σκεφτείτε πως αν μια Ολυμπιονίκης, θα σας πω, σκεφτείτε πως αν μια Ολυμπιονίκης, η Σοφία Μπεκατόρου, δυσκολεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια να σπάσει τη σιωπή της και να καταγγείλει την κακοποίησή της, πόσο δύσκολο είναι για μια εργαζόμενη να καταγγείλει την εργοδοτική βία που φτάνει μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση από τον εργοδότη. Ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια φοιτήτρια, γιατί ακούσαμε και αυτά σήμερα, ναι, για μια φοιτήτρια να καταγγείλει τέτοια περιστατικά στον χώρο σπουδών. Εμείς θεωρούμε ότι οι προτροπές της κυβέρνησης, αλλά και διαφόρων εκπροσώπων, θεσμικών εκπροσώπων, στις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους, κατά την άποψή μας είναι υποκριτικές. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, για να μην παρεξηγηθούμε. Διότι δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα μέτρα στήριξης και προστασίας με ευθύνη του κράτους, για να μπορέσει μια γυναίκα να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα που βιώνει. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό της πολιτικής που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, των θεσμών που στοιχίζονται πίσω από μια τέτοια πολιτική, κρύβονται οι πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που εκολάπτουν την πολύμορφη βία σε βάρος των γυναικών. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και διάφορες αναλύσεις που αποτιμούν αυτό το φαινόμενο ακόμα και με όρους κόστους ωφέλους. Ναι. Ξέρετε γιατί το λέω? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, υπολογίζει πως η βία κατά των γυναικών κοστίζει 228 δισεκατομμύρια ετησίως, από τα οποία τα 45 αντιστοιχούν στο κόστος των δημόσιων κρατικών υπηρεσιών και 24 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως το λένε, στην απολυσθήσα οικονομική παραγωγή, λόγω αυτού του φαινομένου. Κύριε Στιγάκη, βάλτε μια τελεία, γιατί έχουμε την κυρία. Άρα λοιπόν, μαδάμα μαζί μας. Το ΚΚΕ έχει διατυπώσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα στη Βουλή για τα θέματα πρόληψης, βοήθειας και υποστήριξης των θυμάτων σεξουαλικής βίας. Να υπάρξουν κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, στελεχωμένες με ειδικευμένο προσωπικό, χωρίς εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και θα απασχολήσει και το κοινοβούλιο. Και αυτά τα δίχτυα να διευρυνθούν σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ωραία. Να οργανωθούν ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία, σχολές και πάει λέγοντας έτσι. Απευθυνόμενος προς τον κύριο Κούβελα, σε σχέση με την υποκρισία που είπα ότι έχει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, στο θέμα της στήριξης των γυναικών που έχουν δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση, το ζήτημα δεν είναι αν. Μάλλον δεν το τοποθετούμε από την άποψη ότι θέλουν να υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς λέμε ότι παρουσιάζουν ως ατομικό ζήτημα και ευθύνη την καταγγελία τέτοιων περιστατικών τη στιγμή που παραμένει το πλαίσιο που αφήνει αυτά τα κορίτσια εκτεθειμένα σε κάθε είδους κίνδυνο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βάζω το θέμα της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών πρόληψης και στήριξης των κακοποιημένων γυναικών, που λειτουργούν με ευρωπαϊκά κονδύλια, με ημερομηνία λήξης, με συμβασιούχους, εργαζόμενους. Προσέξτε όμως, και την ίδια στιγμή έχουν αποδυναμώσει την προστασία των γυναικών, ακόμα και όσων έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον εργοδότη. Λάβετε υπόψη σας ότι με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που πέρασε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιούνται και από τη σημερινή κυβέρνηση, απαλήφθηκε ακόμα και η κατώτατη ποινή για τη σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένων γυναικών στον εργοδότη. Να λοιπόν ποιες είναι οι ευθύνες των κυβερνήσεων και γιατί είναι υποκριτικό να αντιμετωπίζουν ως ένα ατομικό ζήτημα, προτρέποντας απλά ανοίξτε το στόμα σας. Βεβαίως να ανοίξουν το στόμα τους, αλλά την ίδια στιγμή αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια ενός συλλογικού αγώνα. Μάλιστα, κατανοητό.